Φρένο στι πληροφορίε που κυκλοφορούν τι τελευταίε ώρε και θέλουν νέε πληροφορίε για τα γλυκά νερά τόσο από τι ηλεκτρονικέ συσκευέ, κινητά και κάμερε, όσο και από του τραπεζικού λογαριασμού του Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, να έρχονται στη δημοσιότητα τι επόμενε ώρε, βάζει συγκεκριμένα τηλεοπτικό σταθμό. Συγκεκριμένα, ο αστυνομικό συντάκτη των εφημερίδων Το Βήμα και τα Νέα Βασίλη Λαμπρόπουλο, μιλώντα σε τηλεοπτική εκπομπή, ανέφερε ότι ενώ δίνεται εικόνα ότι υπάρχουν σημαντικέ εξελίξει στην υπόθεση τη δολοφονία τη Κάρολα, από τον σύζυγό τη Μπάμπη Αναγνωστόπουλου, η εικόνα που υπάρχει από το ρεπορτάζ είναι ότι υπάρχει στασιμότητα στην έρευνα. Συγκεκριμένα, αναφορικά με το πόρισμα τη Ελλάδα για την κάμερα, τονίζεται πω έχει εκδοθεί και αναφέρεται σε ξύλωμα σε προγενέστερο χρόνο, χαρακτηριστικό για τον προσχεδιασμό. Αυτό που απομένει είναι η ιδιωτική πραγματογνωμοσύνη που αμφισβητεί αυτή τη αστυνομία. Ακόμη αναμένεται η άρση του τραπεζικού απορρίτου για ό,τι στοιχεία θα ανακύψουν. Τέλο, σχετικά με τον υποτιθέμενο συνεργότερο το ρεπορτάζ αναφέρει πω θα είχε βρεθεί από την πρώτη στιγμή. Αν υπήρχε συνεργό, δεν θα έπαιρνε την ξυλωμένη κάμερα να την εξαφανίσει, είναι το ερώτημα από δημοσιογράφου. Αυτό σημαίνει ότι οι πληροφορίε που είχαν κυκλοφορήσει για στοιχεία που θα επιβάραναν περαιτέρω τη θέση του πιλότου δεν φαίνεται να ευσταθούν. Μιλώντα πάντω σε εκπομπή, η μητέρα του κατηγορούμενου είπε ότι όπω υπαγορεύει η εισαγγελική εντολή, βλέπουμε το παιδί μα πέντε μέρε το μήνα στο τέλο κάθε μήνα. Είναι σεβαστή διαδικασία και από τι δύο πλευρέ και η κάθε οικογένεια προσπαθεί να δώσει το χρόνο που χρειάζεται στην άλλη οικογένεια. Οι δύο γιαγιάδε, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, διατηρούν άριστη επικοινωνία, ενώ ναι, συχνή είναι και η επικοινωνία του των δολοφόνου με τη μητέρα του για να μαθαίνει νέα για την κόρη του.